Έτοιμη να δεχτεί Ουκρανούς πρόσφυγες είναι η Κύπρος. Όπως αποκάλυψε σε παρέμβασή του στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε ήδη αιτήματα από δύο εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Κύπρο για την υποδοχή 150 Ουκρανών προσφύγων οι οποίοι έχουν οικογένεια στη χώρα μας. Για τη μεταφορά 100 ατόμων από το Μίνσκ της Λευκορωσίας και άλλους πρόσθετους 50 που είναι στην Ουκρανία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να βγουν από την Ουκρανία πρώτα και μεταγενέστερα να έρθουν στην Κύπρο. Όλοι αυτοί θα τύχουν τη ανάλογη υποδοχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εν τω μεταξύ, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών έχουν ήδη προδιαγράψει τον τρόπο υποδοχής και παροχής διευκολύνσεων σε όσους επιθυμούν να φύγουν από την Ουκρανία για την Κύπρο, με τον αρχικό σχεδιασμό ωστόσο να μην μπορεί να εφαρμοστεί αφού τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν πτήσεις από τη δοκιμαζόμενη χώρα. Οι πολίτες που επιθυμούν να φτάσουν στην Κύπρο θα πρέπει πρώτα να πάνε οδικό σε άλλες χώρες που γειτνιάζουν με την Ουκρανία, όπως η Μολδαβία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Η συνεννόησή μας με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι θα παρέχεται η απαραίτητη θεώρηση για την επιβίβασή τους σε αεροσκάφη, νοουμένου ότι πάντα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και το Υπουργείο Εσωτερικών με τη σειρά του στο αεροδρόμιο Λάρνακας έχουμε καθιδρύσει ειδική μονάδα, η οποία μετάχει στις διαδικασίες θα υποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, ώστε αν παραστεί ανάγκη να ενοικιαστούν τουριστικά καταλήματα για τη φιλοξενία των προσφύγων. Βεβαίως, πρώτη στο μέλημά μας είναι και οι όποιοι Κύπροι έχουν παραμείνει στην Ουκρανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω της πρεσβείας μας για να τους παρασποθούν διευκολύνσεις για την ενδεχόμενη μετακίνηση και των τελευταίων Κυπρίων. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με την Ελλάδα για αυτό το ενδεχόμενο. Λειτουργοί του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών επικοινώνησαν εξάλλου ξανά με τους Κύπριους οι οποίοι βρίσκονται στην Ουκρανία και προχώρησαν στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους ώστε να οργανωθεί ο ασφαλής επαναπατρισμός τους όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Όπως πληροφορείται ο Αντένα, 115 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επιστρέψουν στην Κύπρο. Οι 50 είναι Κύπροι και οι άλλοι 65 Ουκρανοί, οι οποίοι είτε διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο είτε έχουν συγγενείς στη χώρα μας.